Γιώργος Διαμαντόπουλος μαζί μας. Τι κάνεις? Τι κάνουμε, καλά? Χολαριώτης τελικά είσαι ή γλυφαδιώτης? Παπαγιώτης είμαι, αλλά με πολλά γλυφάδα. Πολλά χρόνια. Δεν πετύχαμε τίποτα. Τίποτα. Εγώ πώς δεν θυμάμαι χολαριώτη. Γεια σου Γιώργα ρε. Τότε στον Παπάγο λογικά τον έπαιζες. Από τον Παπάγο, όχι όμως. Κανονικά Παπαγιώτης. Ναι. Τι γίνεται, τελείωσε η καριέρα σου? Γιατί μέχρι πρώτη μας έπαιζες από ό,τι έβλεπα δεξιά-αριστερά. Έπαιζα, τώρα εντάξει, σταμάτησα, φτάνει. Όχι ρε Γιώργο, παίξε ρε, εδώ παίζω εγώ ακόμα. Παίζω Γιαννούλες. Και, κάνω παπάδες όπως είναι γνωστό. Αλλά χάνει πάντα για ένα πόντο, να ξέρεις. Φίλε, πραγματικά θαυμάζω το κουράγιο σου που παίζεις ακόμα. Ωραία, καλά περνάμε βρε, παίζουμε. Όντως είναι όσο μπορείς να παίζεις, καλό είναι. Καλό είναι να συνεχίζεις. Εσένα δεν σου λείπει τώρα που σταμάτησες? Μου λείπει πολύ. Υπάρχουν στιγμές που μου λείπει αρκετά. Γιατί δεν το είχα και στο μυαλό μου, δηλαδή να σταμάταγα φέτος. Αλλά προσπαθώ μέσα από παιχνίδια, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με βετεράνους της Εθνικής, να ξεχνιέμαι. Μάλιστα. Τι έγινε, πώς και έτσι ξαφνικά σταμάτησες? Έγινε κάτι ή ξύπνησες ένα πρωί και είπες αντίο? Απλά είχα περιπτώσει μόνο μακριά την Αθήνα και επειδή ήθελα να είμαι στην Αθήνα φέτος λόγω του παιδιού, δεν μπορούσα να λείπω. Στην Αθήνα, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν ομάδες τίποτα σοβαρές. Τρεις και καλές είναι, ναι. Οπότε το να ταλαιπωρείσαι, να τρέχεις δεξιά και αριστερά χωρίς κανένα νόημα, πήρα αυτή την απόφαση. Πλάκα-πλάκα τώρα με τον Πανιόνιο φέτος να ανεβαίνει, άμα ήταν λίγο καλύτερα, δηλαδή είχαν λίγα λεφτά και με το Περιστέρι του χρόνου να ανεβαίνει και αυτό που είναι τρένο στην Α2, μια χαρά θα γινόταν η Αθήνα μπασκετικά. Λίγο ο Πανιόνιος μας τα χάλασε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κοίτα, τώρα ο Πανιόνιος έχει πολλά προβλήματα. Όταν μια ομάδα φτάνει, μια ιστορική ομάδα να πηγαίνει στη Β' Εθνική, να επανέρχεται με δύο πρωταθλήματα και να βλέπεις πάλι να είναι τελευταίος και πρώτο φαβορί για κάτω. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Τι χάμος είναι αυτός, μωρέ? Και εγώ το σκεφτόμουν της προάλλας. Δηλαδή, και έχω παίξει και στον Πάνιο. Εγώ τρία χρόνια έχω παίξει. Ο Γιώργος έχει παίξει πιο πολλά. Πόσο ήσουν, 4-5, Γιώργο, εκεί? Εγώ ήμουν 5 χρόνια και οι δύο προλάβαμε καλές εποχές και εσύ προλάβες. Καλές εποχές, εννοούμε ότι ήταν ο Λιανός. Και πιο πριν που ήταν με εσάς, που ήταν γεμάτο το γήπεδο, μα και τώρα έχω είναι. Έχω προλάβει τον Πανιόνιο και στα πολύ καλά, χωρίς να έχει επενδυτεί τεράστιο. Έπαιζες και εσύ, θυμάσαι πολύ καλά και εσύ είσαι ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε για τον Πανιόνιο, αλλά θυμάσαι ότι υπήρχαν μέσα στη σύνθεση ονόματα, όπως και στο παρελθόν. Τώρα βλέπεις ότι οι ξένοι είναι όχι μέτροι, είναι κάτω του μετρίου. Βλέπεις, είναι δηλαδή, των χιλίων δολαρίων είναι αυτοί οι ξένοι. Έχουν 4 και 5 πόντους στο παιχνίδι τώρα, ξένοι Αμερικάνοι. Και ουσιαστικά ο μόνος Έλληνας που συμμετέχει είναι ο Σακελαρίου, ο οποίος αν υπήρχε ένας Πανιόνιος νορμάλ, δεν λέμε κάτι το φοβερό, ξέρεις πολύ καλό ότι θα ήταν ένας πολύ καλός ρολίστας, ας πούμε. Backup, ναι, μια αλλαγή καλή. Στο μεταξύ, καλά κάνει ο Γιώργος και θέτει το θέμα των ξένων, γιατί αν κάποια ομάδα ήταν value for money, οι παίκτες που έφερνε παραδοσιακά οι Αμερικάνοι ήταν ο Πανιόνιος. Δηλαδή, ναι. PJ Brown, θυμάμαι εγώ, Stokes, Turner, Dickens, δηλαδή ό,τι και να είχε από Αμερικάνους ήταν σημείο αναφοράς, δεν ήταν τυχαίοι παίκτες. Πάντα ο Πανιόνιος έπαιρνε καλούς ξένους, πάντα είχε καλή ομάδα, πάντα ήταν δύναμη, ήταν η τέταρτη δύναμη. Εγώ θυμάμαι τι, όταν πηγαίναμε να παίξουμε στον Πανιόνιο και πηγαίναμε σαν οπαδί τότε. Καλά, έχουν κάτι κατηφόρες μέσα στον Πανιόνιο που έχουμε φάει. Με φάνη και Γιαννάκη. Εντάξει, το μπάσκετ ήταν διαφορετικό τότε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να περάσουν, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Πανιόνιο ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Και με γεμάτα γήπεδα και ξέρεις ο χαμός. Παρακολουθείς. Μας καλοποίησε λίγο το τελευταίο του ΠΑΟΚ. Έδωσε λίγο ενδιαφέρον με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον πήγαμε να κοντράρεται κάποιος. Και κοντραρέστηκε εντυπωσιακά, μπορείς να πεις, εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν απλά ότι ήταν ένα παιχνίδι συγκυριακό, ήταν ένα πλάνο που δούλεψε σε 40 λεπτά και έδωσε μια νίκη. Δεν ήταν κάτι ότι... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή και ο Ηρακλής και ο Πανιόνιος δεν μπορούν να φτάσουν αυτές τις δύο ομάδες. Ακόμα και στα καλά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν εκεί πέρα μεγάλα.
έχουν τις πρόβλικες να χτυπήσουν τέτοια παιχνίδια ακόμα πιο εύκολα. Παρακολουθείς γενικά, δεν είναι δηλαδή ότι... Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Ωραία, άρα μπορείς να κάνεις και μια έτσι ανάλυση τι να περιμένουμε αύριο από το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Εντάξει, με βάση τη λογική και με το... έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ μάλλον αυτή την περίοδο... Με την άνοδο του ΠΑΟΚ. Ότι δεν υπάρχει θέμα νίκης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί. Όταν ο Πανιώνιος έχει μόνο μία νίκη σε όλο το πρωτάθλημα, τι να συζητάμε τώρα, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, που προέρχεται από δύο νίκες μεγάλες. Γεγονός είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι... Έχει στο μεταξύ άλλο μουλοχτό πολύ ωραίο παιχνίδι, η αγωνιστική. Παίζει Λαύριο Προμηθέας. Τις δύο ομάδες δηλαδή. Λαύριο Προμηθέας, ναι. Ναι, που δύο ομάδες που έχουν μπει σφήνα για την τετράδα, τέλος πάντων, πολύ δυναμικά. Πώς το εξηγείς αυτό? Σε αυτές οι ομάδες το Λάβριο έχει πάρει πολύ καλούς ξένους. Για να πάρεις ξένους, και ο Γιάννης το ξέρει τώρα καλύτερα, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατέχεις, να ψάχνεις και λίγο. Βλέπουμε ότι και ο Κολοσσός έχει καλούς ξένους. Ναι, ναι. Έχει ο Κολοσσός. Ψάχνονται, αυτές οι ομάδες ψάχνονται. Ίσως επειδή δεν έχουν και τα λεφτά τα πολλά, ψάχνονται παραπάνω. Πόσο εύκολο όμως είναι τώρα, το Λαύριο έχει 6 Αμερικάνους. Πόσο εύκολο είναι να βρεις χημεία, να ταιριάξουν, να μην είναι προβληματικοί χαρακτήρες? Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει. Το ξανακατάφερε και άλλη χρονιά. Δεν είναι έτσι θετικό, αλλά παράλληλα παράδοξο? Ναι, με τόσους Αμερικάνους η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις εύκολα ομάδα. Απ' την άλλη όμως, μπορώ να σου πω ότι και αυτό δεν είναι και τραβηχτικό. Δηλαδή ο κόσμος θέλει και τους Έλληνες μέσα. Δεν ταυτίζεται με τον Αμερικάνο τόσο πολύ, όσο θα ταυτιστεί με ένα καλό Έλληνα παίχτη. Το Λαύριο είναι ομάδα που δεν μπορεί να πάρει από τους κορυφαίους Έλληνες, οπότε αναγκαστικά πάει σε Αμερικάνους. Δεν έχει και την Ευρώπη να πεις ότι παίζει και ευρωπαϊκό και κάτι άλλο, δηλαδή... Παίζουν πολύ, δηλαδή, πολλά πράγματα μέσα. Οι παίχτες που είναι στον ΠΑΟΚ τώρα τους βλέπει... Είναι μεγάλο κίνητο το ότι παίζουν, αρέσει και στο Champions League, τους βλέπει κόσμος. Γιώργο, έχεις ποτέ καμιά κρούση από τον ΠΑΟΚ? Είχα την εποχή Αλεξόπουλου. Ναι. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά. Δεν έγινε γιατί δεν με πουλάγαν τότε το Μπαπάγο. Έχει τύχει αρκετές φορές για Θεσσαλονίκη. Να σου πω την αλήθεια, ήθελα πάντα στη Θεσσαλονίκη να παίξω. Δεν τα κατάφερα. Να ξέρεις, είχα πει μια φορά τον Αλεξόπουλο. Ξέρεις τώρα που δεν... Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ τότε εκείνη την εποχή δεν ήταν που ψάχναν νεαρούς και ναι, να φτιάξουν. Ναι, έτοιμος πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Αυτά. Και τον είχα πει, λέω, μήπως πρέπει να πάω να πάρουμε το Διαμαντόπουλο. Τον είχα πει. Ναι. Και μου λέει, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα πούν οι προπονητές. Ξέρεις, επαγγελματικά έτσι. Το λόγο έτσι, και ταλέντο και αυτά, ξέρεις. Και με το ταλέντο, σαν να ψηλό, όχι στράβωσε, σαν να λέει τι μου λέει τώρα αυτός. Τι, ακαδημία, έχω... ναι. Ναι, δεν ήταν αυτό μες στο μυαλό. Αλλά υπήρχε όμως. Η λογική τότε, φίλε, ήταν... Εντάξει, τότε ήταν και άλλες εποχές. Δηλαδή και εσείς είχατε, ο ΠΑΟΚ είχε πολύ μεγάλα ονόματα μέσα. Δηλαδή ήσουν εσύ, ήταν ο Στογιάκοβιτς. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν υπάρχουν και τέτοια ονόματα, ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι κοιτάνε περισσότερο το παρόν παρά το πιο μετά. Α, μπράβο. Βέβαια, άμα στην πρώτη ήταν κινδυνεύει να σε λιτζάρουν, δεν θα την πεις. Θα είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Μην ξεχνάμε τότε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ομαδάρα, έτσι. Δηλαδή πήγε μέσα στο ΣΕΦ και έρθει τον Ολυμπιακό, τον πέταξε έξω με το τρίποδο του στο Γιάκοβιτς. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε στόχους και έλεγε να πάρω τον νεαρό από την τάδε ομάδα. Αλήθεια. Ποια χρονιά πρώτο έπαιξες, Γιώργο? 98, πότε ήτανε? 98-99, ναι. 98-99. Θα σου πω τώρα μια που λέγαμε για τις ιστορίες. Ναι, είπαμε και μια ωραία ιστορία για το site. Θα μας την πει αυτή, με Παπάγος ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε νομίζω κερδίσει εμείς στην Κάτσα, παίζαμε τότε και παίζουμε μετά στη Θεσσαλονίκη. Και σου κάνει κάποιος μια backdoor, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, και εγώ είμαι από κάτω.
Και όπως καρφώνεις από πάνω μου, ξαφνικά μου κατεβάζεις και το κεφάλι κάτω. Κοίτα λες αυτά, προσπαθώ να άλλο. Γιώργο, βγάζω ένα άλλο πρόσωπο εδώ πέρα, είμαι καλός παιδί. Στη λογική του Γιάννη είναι ότι το χέρι πρέπει να είναι ελεύθερο, ρε αγόρι. Από τη στιγμή που πήρε μια πορεία. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το βρεις, να το δεις. Γιατί έχει πολύ γέλιο. Δηλαδή έτυχε ο καημένος ένα από κάτω και τρώω και το κάρφωμα, πάει και το κεφάλι μου κάτω. Στο μετά, στο επόμενο βήμα. Ε, ναι, αυτά έκανα, ρε. Έτσι είναι αυτή. Εγώ τα αγαπούσα τα μικρά τα παιδιά. Ξέρεις, Γιώργο, ότι συμμετέχει σε κίνηση κατά του bullying. Έχουν ξεκαθαρίσει. Είμαι το πρόσωπο του bullying. Εντάξει, κοίταξε, ήταν ωραίες εποχές τώρα. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες τώρα στο πρωτάθλημα. Ούτε σαν το Γιάννη υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Εγώ το θέμα είναι ότι και εδώ πέρα που συζητάγαμε, Γιώργο, πριν βγούμε στον αέρα και σε αυτά, λέω παιδιά, λέω έχουμε τον καλύτερο σκορ μετά γκάλι εποχή. Πάω, ξέρετε εδώ πέρα όλοι ξέρουν να πούμε. Και όμως πραγματικά ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος μετά του γκάλι, δηλαδή που ήταν πρώτος σκορ Έλληνας, ξέρεις όλα αυτά, ήταν ο επόμενος. Μαζί με τον για μένα, μαζί με τον Παναγιώτη του Λιαδέλη, που ήταν η καλύτερη Έλληνες στη φύση σκόρε. Τους, ήταν στη φύση τους, ρε παιδί μου. Ήξεραν τι να κάνουν, δεν έπαιρναν την μπάλα και εκεί. Και ήταν καρπούζι, ναι. Έπαιρνε την μπάλα, τη ζήταγαν την μπάλα. Αυτό ταλέντο. Δύο, ναι, ειδικά στο μπάσκετ είναι ταλέντο. Στο ποδόσφαιρο που μάθει να βαράσει κάποια φάση στο μπάσκετ, δεν έχει. Εντάξει, εκείνες τις εποχές η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλούς παίχτες καλούς. Δηλαδή, ίσως γι' αυτό ήταν και το πρωτάθλημα έφτασε μια πενταετία να είναι το κορυφαίο. Γιατί είχε, ο ΠΑΟΚ είχε μέσα 3-4 Έλληνες στάρα, ο Άρης είχε το ίδιο. Ο Ηρακλής είχε και αυτός Διαμαντίδη, Σκορτσιανίτη, Παπαδόπουλο, Χατζιβρέτα, ο Πανιόνιος, το Περιστέρι. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πρωτάθλημα εκπληκτικό. Εγώ πιστεύω τώρα, με τον Μπόσμαν, από τότε που έγινε με τον Μπόσμαν και αρχίζαν να φέρνουν ό,τι να είναι. Έφευγαν και τα καλά κομμάτια όμως, φίλε, δεν είναι μόνο ότι ερχότανε. Δεν φεύγανε, οι Έλληνες δεν φεύγανε. Πώς δεν φεύγανε, δεν φεύγανε. Μα βρίσκανε συμβόλαιο, έξω σου λέγα εγώ δεν φεύγανε. Δεν φεύγανε, ρε. Εσύ δεν έφυγες. Εγώ έφυγα 10 χρόνια μετά τον Μπόσμα, σου λέω και είναι τις χρονιές. Δηλαδή τώρα, εκεί με τον Γιώργο, εσείς πόσους κοινοτικούς έτσι είχατε και... Πολλούς. Δηλαδή, και έπαιζε αυτός, ο Παπαλουκάς, ο σκλάβος έπαιζε. Λίγο, τις πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή και εμείς είχαμε μέσα Γερμανούς, είχαμε τον Μοράλες που τον είχατε και στον Πάο. Ο Αναντώνιον. Έξε τι με έκανε αυτός, Γιώργο. Αυτός παντρεύτηκε και γυναίκα κανονικά. Ναι, ρε. Γυναίκα 1,5 μέτρο, δε. Άλλα γέλια. Μου λέει Γιάννη, επειδή λέει σε γουστάρω, ξέρεις έτσι αυτό, είσαι ωραίος και τέτοια. Λέω ναι, μου έκανε δώρο το Δον Κιχιώτη. Σε ποίημα. Στα ισπανικά. Το βιβλίο. Το βιβλίο. Κάνε το. Τι αυτό, ρε. Να πάω ισπανικά το έκανε, ρε φίλε. Εντάξει. Ήξερε να πάω στη Μάλαγα μετά. Στον ΠΑΟΚ τώρα δεν είσαι κάτι. Δεν έχεις κάποιο πόστο. Όχι. Θα τον κάνω μεγάλο δημοσιογράφο. Τώρα φτιάξαμε και το site. Τώρα είμαι δημοσιογράφος. Που έγραψε την ιστορία. Αυτό σου συνέβη. Κάποια στιγμή να είσαι σε κάποιο πόστο, γιατί θα είναι καλό. Και για τον ΠΑΟΚ και γενικώς οι παίκτες οι παλιοί πρέπει να μπαίνουν σε πόστα. Αυτό είναι γεγονός. Και όσο πιο κοντά έχουν τελειώσει την καριέρα τους, τόσο καλύτερα. Γιατί άμα μπήκε ένας βετεράνος δεκαετίας του 70 σε όλα τα αθλήματα, καλύτερα να βάζεις βετεράνο του Βιετνάμ. Κοίτα, παίζει και ρόλο. Προηγουμένως μου είπες για τους ξένους. Παίζει ρόλο να είναι άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα που να ξέρουν μπάσκετ. Έτσι, να έχουν μια άποψη σωστή για έναν παίχτη, για οτιδήποτε. Αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είμαστε... είναι δεδομένο αυτό. Ναι, βέβαια, ναι. Δεν γίνεται, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ έχουν παίξει 10 παίκτες καλοί. Δεν γίνεται να μην έχουν οι 5 ένα πόστο σε οτιδήποτε. Είτε στις ακαδημίες, είτε μάνατζερ, είτε οτιδήποτε, σκάουτερ. Το χρειάζεται και ο κόσμος, πιστεύω. Εμείς έχουμε GM μεγάλο παίκτη, αλλά σε άλλη ομάδα. Το στείλαμε στο Σακραμέντο, το στο Γιάκοβιτς. Αυτός έχει ξεπεράσει το τέτοιο. αλήθεια είναι αυτό. Για λέγε τώρα αυτή την ιστορία που έγραψε στο site του Γιαννούλη εκεί τώρα, δηλαδή πραγματικά προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Και εγώ το έκανα εικόνα και καλά έκανες, Γιώργο. Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι εξωφρενική, γιατί ο συγκεκριμένος αθλητής, εντάξει αν μπορώ να τον αποκαλέσω έτσι, δεν έχω συναντήσει, δηλαδή
έχω δει Αμερικάνους και Αμερικάνους, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Και έχει κάνει και, έχει κάνει και πριν από το σκηνικό με εμένα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, έναν Μάρτινς, ήταν Πορτορικάνος, παίζει και στην Εθνική Πορτορίκο τώρα πρόσφατα. Πολύ καλός παίκτης, ένα 4-2-8, ο οποίος ήταν και θηρίο αυτός, δεν ήταν όπως ήμουν εγώ. Είχε κάνει επίθεση στην προπόνηση, να φανταστείς, και τον κυνηγάει με το σκηνάκι το μαύρο στο γήπεδο και έχει έρθει αστυνομία για να φύγουμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δολοφόνο. Ναι. Συμπαίκτης, εντάξει, όχι αντίπαλος. Συμπαίκτης, ρε. Αντίπαλοι δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, εγώ όταν τον είδα τότε να έρθει, τη σοβαρά από τη θηρία. Ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταρχήν. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Αυτά έχουν γίνει πολλά τέτοια. Δηλαδή, όχι πολλά, συχνά, κάθε φορά γίνεται. Δηλαδή, άντε ένα χρόνο δεν έγινε, τον άλλο χρόνο έγινε. Δηλαδή, είναι πολύ μέσα στα χρόνια. Έχει γίνει και στον Πανιόνερα τέτοιο. Κυνήγαγε τον Γκάμινς ένας Αμερικάνος. Ναι. Έχουν γίνει κατά καιρούς. Εγώ θυμάμαι έναν του Ολυμπιακού ξένο, τον θυμάσαι, Κάρε Ισκάρη. Ναι. Του φάρεσε το Γιατζόγλου. Ισκάρη, ναι. Αυτό είναι το Γιατζόγλου που πάει, αυτό λέει. Θέλω να τον πάρω για τον πάρω συνέντευξη και αυτό θα μου γράψει. Δεν θέλω να μου το γράψει. Γιατί πήγε να του βάλει τον νόμο και του τον έβγαλε τελείω. Του Γιατζόγλου λέει ότι εγώ το χάιδευα. Και πήγε με το γύψο, έχω μάθει στην προπόνηση και τον κυνήγαγε. Τον δάγκωσε, ρε. Τον δάγκωσε. Κάπου εδώ τον έβλεπε μέσα στο. Εντάξει, Αμερικάνοι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Ξέρεις, άμα στράβω ξυπνήσουν, άμα στράβω πιούνε τίποτα. Εντάξει, ήμουν τυχερός εκείνη την ημέρα, Γιάννη, που ήμουν στο. Παίζαμε με την Αρμάνι Μιλάνο και ήταν το γήπεδο σούπερ και έτυχε η τουαλέτα. Έχει κρυψώνες πολλές. Έτυχε η τουαλέτα να κλειδώνει, να είναι, ξέρεις, το γήπεδο καλό. Και πάνω στη λεκάνη να μην φαίνονται πόδια. Πόδια από τις ταινίες. Είχα κλείσει το στόμα με το χέρι μου, λέω 5 λεπτά να φύγει. Έφυγε γρήγορα, ευτυχώς. Και σωθήκαμε. Σε αυτήν την Πορτορικάνη, στο μεταξύ, ένας και ένας ήταν, ρε φίλε. Ο Ορτίθ, Μοσχάρη. Ένας άλλος, ένας 2,25. Ο Ρίβας που μας έκανε με την Ταουγκρέ στην Κηδεία και που δεν μάρκαρες ποτέ. Που σε έκανε γιογιό. Να τα λες αυτά στον αέρα. 31 πόντους έφαγες από το 4. Δεν τα λέει, Γιώργο. Τι μεγάλος παίκτης ήμουνα και μόνο εγώ, ήμουν καλύτερος σε ενεργεία, ψηλός. Να, ρώτησε τον. 31 στο κεφάλι ο Ρίβας. Τι? Ρώτησε τον. Είναι πώς έφαγες από τον Ρίβας, δεν μας είπες. Με 31. Εγώ. Η ομάδα μου έφαγε, εγώ τους έφαγα. Ποιος τον έπιανε τον Ρίβας? Όλοι. Τι όλοι, ρε. Όλοι, περάσαμε. Όλοι με 5 φάουλ βγήκαμε. Μας φάγανε η διαιτησία, ρε. Θυμάμαι. Τι να θυμάσαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Γιάννη, τώρα που έβλεπα Κίνκι με την Ρεάλ. Λέμε ότι έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Δεν υπάρχουν παίχτες. Αυτή τη στιγμή πεντάρια που να παίξουν πλάτη, να ποστάρουν, να βάλουν την μπάλιτσα στο καλάθι. Δεν υπάρχουν. Εδώ είναι φίλοι και όλοι στην κρίση της Βαλένθια που είναι 2-18-2-19 και δεν πάει με πλάτη. Δηλαδή και εκείνο όλο κανένας το σουτάκι, το σουτάκι, το σουτάκι, άσχετα τα διάρκεια. Τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό βλέπεις και έχουν πάει τώρα με τα πεντάρια αυτά τα ελαφριά. Μα, εντάξει, Γιώργο. Άμα έπαιζα τώρα χωρίς πλάι, το τι ξύλο θα τα έδινα όλα αυτά τα που βγαίνουν προς τα έξω, που κάνουν screen και βγαίνουν από την άλλη μεριά. Για σκότωμα είναι αυτή. 30 πόντους θα βάζεις. Είναι γιατί δυνατόν. Τότε έπαιζες με το Ράτζα, το Ρεμπράτσα το... και αυτούς, έτσι. Ναι, που με περνάγαν για κεφάλι. Όχι. Και το Βράγκοβιτς. Ναι, όχι με αυτούς τώρα εδώ πέρα. Τώρα είναι καλός παίκτης, ο Νταντστόν παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Όταν ήμασταν με τον Ιφκοβιτς, Γιάννη, ναι. Αυτό το πράγμα μου λέει ο Ιφκοβιτς. Εμένα λέει δεν μου αρέσει το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα που δεν υπάρχουν ποστά, που δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα ναι. Από ψηλούς, δεν είναι. Έχει χάσει το μπάσκετ. Ένα πικερόλ, ας πούμε, και όλοι ανοιχτά. Ναι, ποιος θα φαντασίζει. Εδώ να φαντασίζει, Γιώργος, ποιο είναι το πιο τραγικό. Καθόμουν χθες με έναν άλλο έτσι, παλιό μπασκετμπολίστα και μιλάγαμε. Και ξέρεις τι είναι, ο πρώτος σκόρ της Ευρώπης έχει μέσο όρο 15 πόντους. Ναι, φίλε, εντάξει. Έβαζε ο Διαμαντόπουλος 15 στο ημίχρονο και κοιτάγαν όλοι πότε θα πάρει μπρος να βάλει κι άλλους. Δηλαδή, έτσι το δεύτερο ημίχρονο βάλει πιο πολλούς. Τώρα έχει να κάνει λίγο και τα 24 δευτερόλεπτα, έχει να κάνει λίγο με την ένταση της άμυνας. Καλά, τα 24 δευτερόλεπτα είναι εδώ και 15 χρόνια. 24 παίζαμε τότε. 15 χρόνια έχουν τα 24 δευτερόλεπτα. Αυτό το παπά τελείωσε. Έχει μεγαλύτερη ένταση άμυνα, ρε φίλε. Ποιο μωρέ κάνει μεγαλύτερη ένταση άμυνα. Ένα screen λιγότερο είναι. Από τα 30 δευτερόλεπτα με τα 24 είναι ένα screen. Δηλαδή, αυτό γίνεται στην επίθεση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, Γιάννη, δεν είναι. Αυτό είναι ένα παραμύθι που το πουλάνε αυτή τη στιγμή. Το μπάσκετ είναι πολύ χειρότερο. Δεν είναι χειρότερο. Είναι μόνο αθλητικοί, τρέχουν, πηδάνε σαν κατσίκια.
χωρίς να ξέρουν μπάσκετ. Κάνεις προσπίσεις λοιπόν, και πήγαν τρία άτομα, όχι ένας. Πήγαν και άλλοι δύο από τη Wix. Έτσι, μπάσκετ τώρα χωρίς ψηλό να αποστάρει μισή ρακέτα δεν υπάρχει τώρα. Ωραία. Εδώ βλέπεις και στο NBA έχουν τώρα, έχουν αρχίσει και παίζουν πλάτη υψηλή τώρα. Και εδώ με το στην ζόρι. Στην Ευρώπη είναι όλοι... Ναι, ναι, με το ζόρι. Με το ζόρι, να ξαναγυρίσει εκεί το μπάσκετ. Δεν γίνεται τώρα. Είναι, παίζει το playmaker pick and roll, ας πούμε, ή το διάρρη και όλοι οι άλλοι κοιτάνε. Εντάξει, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Άμα σε 2-3 χρόνια δεν αλλάξει αυτό, θα πάνε το τρίποντο ακόμα πιο μακριά. Θα δεις. Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Άμα δεν αλλάξει, δηλαδή ξαναγυρίσει το 5, το πεντάρι, το βαρύ, το ψηλό, το 2-15 εκεί πέρα, πλέον θα τραβήξουν άλλο μισό μέτρο το τρίποντο έξω. Δεν μπορούν να ορίσουν φιλοσοφία πλέον. Όλοι κάνουν ό,τι τους βολεύει για να παίρνουν νίκες. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν τους ενδιαφέρει το άθλημα πλέον. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, είναι πεσμένο το επίπεδο πολύ γενικά. Ακόμα και στην Ευρώπη. Βλέπεις τώρα, εχθές έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα, είναι πεσμένο. Όταν ας πούμε στα 38 είναι βασική πεντάδα ο Ναβάρο, βλέπεις ότι δεν έρχεται από πίσω κάτι. Ο οποίο τον έκανε χαζό ο Διαμαντόπουλος του Ναβάρο. Εντάξει, καθώς παιχταράς, αλλά δεν το συζητάμε. Είναι τώρα η κουλτούρα γύρω. Στην Ισπανία, συγγνώμη που διακόπτω, στην Ισπανία τους σέβονται όλους. Τους υγιεινείς παίχτες εκεί πέρα. Εδώ πέρα, μην πληρωθείς εσύ, να πληρώσουμε τον ξένο, μην μας φύγει. Αυτό ήταν η ατάκα. Τώρα άλλαξε όμως. Τώρα άλλαξε. Γιατί ο Έλληνας είναι ένας και λίγα πλήρω στον Έλληνα, μου φύγει, ξένο σταυρό. Με 1000 δολάρια. Μα γι' αυτό βλέπεις όλας ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πάνε και παίζουν στην Α2, γι' αυτό το λόγο. Ναι, αφού τα συμβόλαια είναι πιο μεγάλα. Γι' αυτό ναι, είναι πιο μεγάλα και πληρώνονται. Ο Γάιζος Κορδίλης παίρνει 60-70 χιλιάρικα. Στην Α1 πώς θα έπαιρνε. 30-35. Όχι, θα τον δίναν 20, θα τον έλεγα να γράψει ένα χαρτί ότι πήρες 4 χιλιάρικα μπροστά και θα τον πληρώναν 5 μήνες. Τους άλλους 5 μήνες λέει τράβε σε δικαστήρια. Γιατί δεν πήγαινε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γι' αυτό να ανέβει το Περιστέρι να γουστάρουμε. Κολονιός εδώ είναι, τον πήγε στον δρόμο μας δικός μου. Εδώ ναι, δεν μου μιλάει. Δεν σου μιλάει, γιατί. Όχι. Για να αγαπιέστε άλλο. Τέλος πάντων. Τι να πω. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Ήταν πολύ καλή κουβέντα. Θα τα πούμε στο All Star Game. Τι All Star Game. Στο All Star Game, ρε. Τι All Star Game να παίξεις, τι τσιρλίτερ να κάνεις. Τι, θα παίξουμε στο All-Star Game. Α, οι βετεράνοι παίζετε πριν. Βέβαια. Θα σταματήσει το μπάσκετ. Όχι, ξέρεις θα κάνουμε, θα τους πούμε, θα σας παίξουμε εσάς και θα τους ξεφτυλίσουμε. Α, επειδή πουλάτε μαγιά και οι δύο στον αέρα, λοιπόν, ναι. Θα πείτε ότι δεν είναι μπάσκετ αυτό που παίζετε. Ναι. Ελάτε να παίξουμε. Ντρέπομαι και εγώ και ο Γιώργος νομίζει. Ντρέπομαι να σας δω. Εγώ μαγιά σας από το κάνω. Γιώργαρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ και για την ιστορία, για το site. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.